Η σημερινή πρωτοβουλία των συνδικάτων αποτελεί κυριολεκτικά ένα βήμα ουσιαστικό στην κλιμάκωση και την οργάνωση της πάλης. Νομίζω ότι στην αίθουσά μας και από τη συζήτηση που κάνουμε φυσάει ένας καθαρός αέρας, ο αέρας αυτών των εργαζόμενων που δεν έσκυψαν το κεφάλι, που μπαίνουν μπροστά στον αγώνα για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί βλέπουμε και τη σημερινή σύσκεψη ως μια φυσική συνέχεια, ως μια κλιμάκωση του αγώνα που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης, κόντρα στα καλέσματα για υποταγή, και αντιμετωπίσαμε πέρα από τα ψέματα, τις ψεύτικες ελπίδες και τις αυταπάτες, τη βία και την καταστολή, όπως έχει πάρει το γράμμα η κυβέρνηση και το πάει και το σέρνει και σήμερα στέλνει στα αγροτοδικεία τους αγρότες που βγήκαν στα μπλόκα τους. Η σημερινή πρωτοβουλία, που χρειάζεται να έχει συνέχεια, φέρνει πραγματικά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το κύριο ζήτημα για τους εργαζόμενους. Το κομβικό ζήτημα. Το ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς απέναντι στην εργασιακή βαρβαρότητα, την οποία δεν πρέπει να δεχτούμε στο σημερινό αιώνα, στη σημερινή εποχή, το 2019. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν με κυρίαρχο το ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Αποκαλύπτει, και θα αναφερθώ σε αυτό κωδικοποιημένα, εχθρούς και φίλους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και όχι μόνο. Κατά τη γνώμη μου όμως, η σημερινή σύσκεψη και η σημερινή συζήτηση είναι η αρχή. Χρειάζεται όλοι μας να συνεχίσουμε μια, ας το πω έτσι, πορεία μέσα στους χώρους δουλειάς, να γίνει γνωστό παντού, μέχρι και τον τελευταίο συνάδελφο, τον τελευταίο συμβασιούχο, τον τελευταίο αναπληρωτή στην τελευταία άκρη της χώρας. Με αφίσα, με κείμενο των σωματείων μας, με συζήτηση με τους συναδέλφους μας, με νέες αποφάσεις που θα πολλαπλασιάζουν τη συμμετοχή κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι πραγματικά αποκαλυπτική η στάση μιας σειράς δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού και όχι μόνο απέναντι στην προσπάθεια οργάνωσης της σημερινής σύσκεψης. Σε μια σειρά ΕΛΜΕ και συλλόγους, οι πλειοψηφίες του κυβερνητικού συνδικαλισμού, θα το πω κυριολεκτικά όπως είναι, έκαναν τον Κινέζο. Ενώ στάλθηκε το κάλεσμα για συζήτηση στα διοικητικά συμβούλια έγκαιρα, δεν πήραν απόφαση. Δεν έφεραν καν το ζήτημα προς συζήτηση. Και εκεί που το έφεραν, η στάση τους ήταν αποκαλυπτική. Δεν συμφωνούν, λέει, με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Αυτό είναι ουτοπικό. Πρέπει να βρούμε πιο ρεαλιστικά αιτήματα. Μιλούν για κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνουν οι προσλήψεις. Δηλαδή το συνδικάτο, το σωματείο, να διαχωρίσει τους συναδέλφους και να επιλέξει ποιοι από αυτούς θα απολυθούν. Υιοθέτησαν τη λογική των αντοχών της οικονομίας. Υπήρξαν συνδικαλιστικές πλειοψηφίες που είχαν τον ίδιο λόγο με αυτό που είχε ο Γαβρόγλου μέσα στη Βουλή. Και έλεγαν ότι όταν μιλάμε για 30.000 διορισμούς, αυτό είναι λαϊκισμός. Και αυτό είναι ουτοπία να το ζητάμε σήμερα. Δηλαδή είναι λαϊκισμός και ουτοπία τα παιδιά να έχουν μόνιμο δάσκαλο. Είναι λαϊκισμός ο συνάδελφος που το καλοκαίρι απολύεται και ψάχνει δουλειά στον τουρισμό, στον επισητισμό ή δεν παίρνει ούτε καν ταμείο ανεργίας. Είναι ουτοπία αυτός να έχει μόνιμη σταθερή δουλειά και να είναι από τον Σεπτέμβριο στο σχολείο. Καλλιεργούν τη λογική της διάσπασης, όπως ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους. Να δούμε ποιοι θα μπουν, να δούμε με ποια κριτήρια, να δούμε πρώτα τα οργανικά κενά. Χρειάζεται αυτές τις δυνάμεις να τις ξεπεράσουμε. Και μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Και οι αποφάσεις μιας σειράς σωματείων δείχνουν αυτή τη δυνατότητα. Αρνητική εντύπωση όμως, συνάδελφοι και συναδέλφες, και οφείλουμε να το αναφέρουμε, έκανε και η στάση μιας σειράς δυνάμεων που ορκίζονται, εγώ λέω με καλή θέληση, στο όνομα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς και του αγώνα. Όταν όμως φτάνει η συζήτηση στο διατάφτα, όταν φτάνει η συζήτηση στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τότε αρχίζουν τα ναι μεν αλλά. Είναι δυνάμεις που μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα ορθώνουν τη φρασιολογία τους. Καλώς εγώ θα πω, απέναντι στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, όπως λένε, αδεδί, δοέ, ολμέ. Όμως σε πάρα πολλά σωματεία δεν ψήφισαν τη συμμετοχή στη σημερινή σύσκεψη με το επιχείρημα ότι αυτή δεν μπήκε πρώτα μέσα από τα θεσμικά όργανα. Δεν συζητήθηκε στην ΑΔΔ, δεν μπήκε στη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ. Στα λόγια λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις ηγεσίες, όταν όμως τα πράγματα έρχονται στο διατάφτα, να τρέχουμε πίσω από τα φουστάνια της ΑΔΔ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλού, ίδιες δυνάμεις που ορκίζονται στην ενότητα και στην κοινή δράση, πρότειναν με γνωστή τη σημερινή σύσκεψη μία άλλη σύσκεψη αύριο. Πώς εξασφαλίζεται η ενότητα? Ακούσαμε επίσης το εξής επιχείρημα. Ότι δήθεν λέει δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί στις 30 του μήνα ολοκληρώνεται η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής. Άρα είναι μάταιο να πάρουν τα συνδικάτα μία αγωνιστική πρωτοβουλία πίεσης, διεκδίκησης. Βέβαια, αν αποδεχτούμε αυτή τη λογική,
Οι εκπαιδευτικοί κακώς έκαναν απεργία τις επόμενες μέρες αφού το ψηφίστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το απαράδεκτο νομοσχέδιο Τροπολογία Γαβρόλου για τις απολύσεις. Έπρεπε να πάνε σπίτι τους. Ο παραλογισμός, εγώ θα έλεγα, σε όλο το μεγαλείο. Όμως, τέτοια επιχειρήματα, και το θέτω καλοπροαίρετα και για προβληματισμό, ανεξάρτητα από το αν όσοι τα υπερασπίζονται το αντιλαμβάνονται, τελικά βοηθούν την κυβέρνηση. Βοηθούν την τακτική της, βοηθούν την επιχειρηματολογία της. Κάνουν πλάτες στην κυβέρνηση να αναπαράγει και τα επιχειρήματα, αλλά και την απογοήτευση μέσα στους χώρους. Ακούσαμε και μέχρι ότι είναι μια κομματική πρωτοβουλία, επειδή δήθεν το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση, σχετική πρόταση στη Βουλή. Ενώ ήταν γνωστό και μέσα από την πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας ότι η συγκεκριμένη πρόταση που θα καταλήξουμε θα τεθεί σε όλα τα κόμματα πλην της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής και θα αναγκαστούν και θα καλεστούν όλοι να πάρουν θέση. Όχι, συνάδελφοι και συνάδελφες, δεν μπορούμε να δεχτούμε, και ολοκληρώνω, μια πρωτοβουλία 120 σωματείων που μπορεί και πρέπει και θα γίνει πρωτοβουλία πολύ περισσότερων να ονομάζεται μια πρόταση κομματική και την ίδια στιγμή όταν σφυρίζει η αδεδή η πλειοψηφία εδώ και τη ολμένα τρέχουμε από πίσω και αυτό να μην είναι κομματικό. Νομίζω ότι αντικειμενικά η σημερινή σύσκεψη, το σημερινό πλαίσιο διεκδίκησης που βάζει το κυρίαρχο ζήτημα των εργαζομένων μπροστά, αντικειμενικά θα αναγκάσει τους πάντες να πάρουν θέση, να εκτεθούν στα μάτια των εργαζομένων, αντικειμενικά μπορεί να πολλαπλασιάσει δυνάμεις, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας, γιατί παλεύουμε για μόρφωση, για δουλειά, για ζωή με δικαιώματα, κοντά στη μιζέρια και στη βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ.